Ήρθε στο email μου μια ανακοίνωση, μια επιστολή. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν ξέρω αν γνωριστήκαμε κιόλας. Και του ζητώ συγγνώμη, κύριο Ηλία Ζαχαρή ή Ζαχάρη, ο οποίο είναι υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, αν το λέω καλά. Και ο οποίο με το μήνυμά του αναφέρθηκε στα επεισόδια τα οποία έγιναν χθε στι Οικέ. Και μάλιστα ο άνθρωπο λέει δεν πήρε μέρο, δεν παρενέβη, δεν είδαμε πουθενά τον δήμαρχο, ο οποίο γενικώ είναι αλαλίστατο, ο Δανιλίδη. Τέτοια μου έγραφε σε ένα email το οποίο απέστειλε και είπα να τον βρούμε. Σας λέω, δεν ξέρω αν γνωριστήκαμε τον άνθρωπο. Καλημέρα σας, κύριε Ζαχάρης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές. Είναι Ζαχάρης, ο τόνος είναι στο Χ. Όχι, είναι Ηλίας Ζάχαρης. Ζάχαρης, ωραία. Είμαι ενεργεία περιφερειακό σύμβουλο. Δεν έχουμε μιλήσει άλλη φορά. Όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Λοιπόν, τι έγινε χθες πάνω στο. Είμαι υποψήφιο δήμαρχο στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Τι έγινε πάνω στο Δήμο σας. Καταρχήν, χθες ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εκπαιδευτικούς περιοχής και τους γονείς να θέσουν σοβαρά ερωτήματα στον Υπουργό, στον κύριο Γαβρόβλου. Αλλά δυστυχώς αυτή η καλή ευκαιρία τορπιλήθηκε και δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Ήταν μια κίνηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων μας, του Δήμου μας, λοιπόν, για ένα πάρα πολύ έτσι θέμα περίεργο και δύσκολο το οποίο έχει εξελιχθεί το τελευταίο καιρό όσον αφορά για τα βιβλία της ιστορίας και γενικά για τις κινήσεις που σκέφτεται να κάνει ο κ. Γαβρόλου όσον αφορά την παιδεία. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Εγώ εδώ βέβαια τώρα βλέποντας κάτι επεισόδια έξω από το χώρο δεν βλέπω και, εντάξει δεν ξέρω αν υπήρχαν και γονείς και κηδεμόνες, βλέπω και κάτι γνωστά προσωπάκια τα οποία σε κάθε ανάλογη κινητοποίηση και λοιπά είναι παρόντες. Κοιτάξτε, υπήρχαν στημένοι έξω τώρα με το χέρι στην καρδιά, γιατί βλέπω εδώ και μια ανακοίνωση του Κουκουέ. Πάντα υπάρχουν στημένοι έξω τώρα σε τέτοιες ευκαιρίες. Ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να παρισφύσουν. Τότε πώς να τους αφήσει, συγγνώμη λίγο κύριε, εγώ αντιλαμβάνομαι αγαπητέ μου κύριε Ζαχάρη, αλλά πώς να τους αφήσουν να μπουν μέσα στο χώρο όταν είναι στημένοι. Μα εγώ δεν είναι. Γιατί διάβασα και μια ανακοίνωση του Κουκουέ νωρίτερα που λέει τα ανήλικα τα χτύπησαν και τα έκαναν και εγώ είδα στα επεισόδια τους κλασικούς τύπους οι οποίοι όπου έχει χαρά και πανηγύρι, αντιλαμβάνεστε, ξέρουμε όλοι σε τι αναφέρομαι, είναι μπροστάριδες εκεί και χτυπιούνται με τους αστυνομικούς. Γιατί να τους αφήσει να μπουν μέσα σε μια εκδήλωση για την παιδεία αυτούς. Να σας πω κάτι. Εγώ καταρχήν είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ δεν στάθηκα τόσο στο ότι γιατί δεν έγινε εκδήλωση ή αν έπρεπε να γίνει να οργανωθεί καλύτερα ή ο χώρος αν ήταν ιδανικός. Ή καλεσμένοι, αν έπρεπε όμορφα, ωραία να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Εγώ στάθηκα στο ότι καλός ή κακός οι αυτοδιοικητικοί δεν πρέπει να κρύβονται πίσω από τους αρχηγούς των κομμάτων. Τι να κάνει, να βγει τώρα ο Δανιλίδης να πει τι τώρα για τα στημένα επεισόδια. Κύριε Πενιέρη, μιλάμε για τη Μακεδονία τώρα. Ναι, για τη Μακεδονία μιλάμε. Ήρθε ο Καπρόβλου. Δηλαδή δεν πρέπει, δηλαδή πρέπει ο Δήμαρχος να κρύβεται πίσω ένα γενικό ψήφισμα. Καμία διάθεση δεν έχω να τον στηρίξω, έτσι. Σας μιλώ σοβαρά, πολύ δεν περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ θέλω να είμαι στην δουλειά μου όσο πιο ακριβώς και όσο γίνεται. Ήρθε λοιπόν, έγινε μια εκδήλωση. Ήθελε προγραμματίσει μια εκδήλωση. Έρχονται μέλη του Κουκουέ και του Πάμε και έξω, τα κλασικά κτλ. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν μέσα. Ο Γαβρόγλου μαθαίνει, η αστυνομία βλέπει την κίνηση εκεί με τους ανθρώπους έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια και σου λέει τι να πάω τώρα, πάω εγώ να πω εκεί μέσα, να εμπλακώσουν στο ξύλο, να γίνουν επεισόδια για να τα δίνουν τα κανάλια, δεν πάω. Εντάξει, ήταν και μέλη της Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα, ήταν γονείς, ήταν καθηγητές. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί όμως σε μια εκδήλωση η οποία έχει να κάνει με θέματα παιδείας, αυτό λέω εκπαίδευσης. Άντε το κουκουέ μας έχει συνηθίσει να είναι παντού. Οι υπόλοιποι, γιατί να πάνε ας πούμε εκεί που είναι ο Γαβρόγλου. Έχω την εντύπωση ότι ήταν μια ανοιχτή ομιλία του Υπουργού. Δεν ήταν κλειστή, δεν υπήρχαν προσκλήσεις. Το θέμα δεν ήταν θέμα εκπαίδευσης, ναι. Ήταν καθαρά θέμα εκπαίδευσης. Ωραία. Μα πότε θα έχει ευκαιρία ο πολίτης να δει τον Υπουργό και να του θέσει τα ερωτήματα. Ειδικά για το θέμα της Μακεδονίας που εμένα πραγματικά με καίει πάρα πολύ και με στεναχωρεί, με θλίβει. Ναι, αλλά πώς θα τους επέτρεπε, αυτό λέω κύριε Ζάχαρη, πώς θα επέτρεπε η αστυνομία να μπουν μέσα αυτοί όταν φαινόταν από την αρχή ότι πηγαίναμε για επεισόδιο. Ξαναλέω, τα θέματα οργάνωση μια εκδήλωση είναι τα ρωταρχικά θέματα. Ναι. Από εκεί πέρα όμω. Ο Δήμαρχο τι έπρεπε να πει, λέτε, από. Να τον πάρω εγώ το Δανιλίδη, γιατί σε μένα δεν κρύβεται. Τι να πει. Όχι, ποιο λόγο να κρυφτεί. Μα είμαστε αυτοδιοικητικοί, πρέπει να είμαστε. Γιατί ο Δήμαρχο πρέπει να πάρει θέση σε ένα τέτοιο θέμα, αυτό ρωτάω εγώ. Γιατί έγινε στο Δήμο μα, γιατί ο πρόεδρο του Λόγου και Γονέων και Κηδεμόνων είναι από το Δήμο μα, είναι υποψήφιο μαζί του, είναι πρόεδρο τοπική του Πασόκ, του Κινάλ. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να παίζουν παιχνιδάκια από τη μία με το ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, να μην λέμε τίποτα για τη Μακεδονία και μετά να είμαστε ένας υποψήφιος ανεξάρτητος δήμαρχος. Αυτά δεν γίνονται. Καταλάβατε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από όλα αυτά.
Δηλαδή, εσείς, ένα show. Ωραία, το καταλαβαίνω. Εσείς τα επεισόδια τα καταγγέλλετε. Χωρίς αποτέλεσμα, μόνο για show. Να κερνάει το show. Εγώ αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η δικιά μου η. Show τι show εννοείται, από την αστυνομία. Ορίστε. Από την αστυνομία έγινε το show, από του συγκεντρωμένου. Από την αστυνομία. Η αστυνομία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά τη. Η αστυνομία τα τελευταία χρόνια την έχουμε κάνει μπαλάκι στι ωρέξει του καθενό. Ωραία, και εσείς ως αυτοδιοικητικός εκείνους πήγαν να στήσουν τα επεισόδια, τι έχει να πείτε? Νομίζω ότι αυτά τα επεισόδια είναι κατακριτέα. Σε αυτό είμαι κάθετος. Η άποψή μου είναι σταθερή. Είναι κατακριτέα όσα επεισόδια γίνονται σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Δεν είναι μόνο θέμα εκδήλωση εκπαίδευση παιδείας. Άρα λέτε αυτό που εσείς στιγματίζετε είναι ότι δεν παρενέβη ή δεν υπήρξε τίποτε από μέρους του Δημάρχου σε αυτό το οποίο έγινε. Μάλιστα. Τελικά η εκδήλωση δεν έγινε καθόλου ή απλά δεν ήρθε ο Γαβρόγλου? Δεν έγινε. Δεν έγινε. Ναι. Κόσμο είχε, ξέρετε, έχετε μάθει. Είχε κόσμο, ναι. Εννοώ μέσα, όχι έξω. Είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Και δεν έγινε η εκδήλωση. Κρίμα. Κρίμα, βέβαια. Πολύ μεγάλο κρίμα. Κρίμα γιατί χάνει η δημοκρατία έτσι. Μάλιστα. Πολύ μεγάλο κρίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ψάξω να βρω τον Δανιλίδη, τον Σιμό. Φαντάζομαι ότι θα βγει να μας πει τι και πώς από μέρους του, αφού τέθηκε το ζήτημα από την πλευρά σας και έτσι όπως το θέσατε με τα επιχείρηματά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια χαρά. Focus 103,6. Ακούς καλύτερα.